Καλησπέρα Γιάννη. Σήμερα ήταν μια πολύ διαφορετική ημέρα για την κυρία Σακελαροπούλου. Ε, λίγο πριν τις 9 βρέθηκε στο Συμβουλίο της Επικρατείας, πήγε στο γραφείο της στο δεύτερο όροφο. Ε, εκεί την περίμεναν για να τη χαιρετήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συνάδελφοί τη ε, που χάρηκαν με την επιλογή του Πρωθυπουργού να είναι υποψήφια για τη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σου πω ότι η κυρία Σακελαροπούλου σήμερα τελείωσε κάποιε εκκρεμότητες και ενημέρωσε για τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές Ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ενώ είδε και αρκετού συναδέλφους τη που ήθελαν να την συγχαρούν. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν και για την κυρία Σακελαροπούλου έκπληξη, καθώς παρότι υπήρχαν δημοσιεύματα του τύπου εδώ και αρκετού μήνε που ανεφερεόνταν στο πρόσωπό τη, ωστόσο η ίδια δεν είχε καμία επικοινωνία με κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Χθε λοιπόν, όταν την πήρε τηλέφωνο. Και την ενημέρωσε. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για Κίτη και μπορούμε να πούμε ότι ευνηδιάστηκε κιόλα. Βέβαια, να σου πω ότι σήμερα για την ίδια, εκτό από μια ημέρα χαρά, ήταν και μια μέρα θλίψη, καθώ πρόκειται να αποχαιρετήσει, αν τελικά εκλεγεί. Μετά από 37 χρόνια το Συμβούλιο τη Επικρατεία, βρίσκεται εκεί από το 1982. Έχει πολύ στενέ σχέσει με του συναδέλφου τη και σίγουρα υπήρχε και. Μία δόση θλίψη στη σημερινή μέρα. Μία χαρμολίπη. Λοιπόν, Βάσο Παλαιού, ευχαριστούμε πολύ.